Yeah. Δημήτρη, ήρθε. Αυτό. Ήρθε, είναι μπροστά σου. Το είδωλο. Πέροχη. Ήρθε το είδωλο. Ήρθε το είδωλο. Πέροχη, δεν έχω λόγια. Εσύ τώρα είσαι μια στυλίστρια. Είμαι σχεδιάστρια μόδας. De κουκουτίου, ας πούμε. Που δίνεις μια τραγουδίστρια. Ποια τραγουδίστρια? Είμαι στην ομάδα της Μαντόνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Κάτι διαφορετικό. Κάτι, δηλαδή, μετά θα πήγαινα με Lady Gaga στα extravaganza τα δικά της τα παλιά. Τώρα έχει ηρεμήσει λίγο κάπως, αλλά τίποτα λιγότερο που είναι και σε συναυλία τώρα η Μαντόνα, κάνει φοβερές εμφανίσεις. Ναι, ξέρεις όμως βρε De Cucoutier, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια κοπέλα από τις πίσω φίλες σου θα έντυνες, πραγματικά? Θα έντυνα. Όλες θα μπορούσα να τις ντύσω, αλλά θα μου άρεσε πολύ να ντύσω τη Γεωργία. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντένι μου. Παρακαλώ, τίποτα. Εσύ, μετά τη Μαντόνα, εσύ. Είσαι παράδειγμα, και το λέω πολύ σοβαρά τώρα, είσαι ένα παράδειγμα για τις γυναίκες εκεί έξω. Είσαι μια κομπλεξάριστη, χαρούμενη γυναικάρα, δυναμική, με το χιούμορ της, με τα όλα της. Και μου αρέσει που πήρες ρούχα δικά σου, τα ξανάβαλες, έκανες μια λεπτομέρεια, δύο, τρεις στο κεφάλι και μου ήρθες εδώ πέρα είδωλο. Είδωλο. Άιντε. Τενάρα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Ντέμι. Σοφία, η σειρά σου. Γιάννη, πρώτον και κύριο, θέλω να σου πω, έχεις έναν καταπληκτικό κορμί. Ευχαριστώ. Like, wow. I hope one day I have a body like that. Why not? Μακάρι. Μου αρέσει που έβαλες κάτι στο κεφάλι. Αυτό είναι super, super cool. Και μου αρέσει που βάλες αυτό το σάλι με τη γούνα πάνω. Αυτό είναι extra και μου αρέσει. Το μόνο πράγμα που maybe ήταν να αλλάξω είναι, νομίζω ότι οι τεσποίνες έπρεπε να είναι μαύρες. Οι μπότε? Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί έβαλες άσπρες. Για να κάνω έτσι το... Αλλά θεωρώ ότι αυτό μου διά extravagant, like, αρκετά. Τρία. Ευχαριστώ. Στέλιο, κρέμομαι από το στόμα σου. Εγώ κρέμομαι από την Ντένι. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Και σου πάει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι με έχεις αφήσει με το στόμα ανοιχτό, γιατί αν μου έλεγε κάποιος, αν μου έλεγε σκέφτομαι να βάλω αυτό το φόρεμα, θα σου λέγα καλύτερα να μην το βάλεις. Ναι. Σου πάει πάρα πολύ. Μπράβο σου, φτού σου. Λοιπόν, έχεις αυτό το φόρεμα και πήγες να κάνεις ένα έτσι πολύ θεατρικό κεφάλι από τον Γκαλιάνο, όπως είδες έτσι παλιά σοου. Ήθελε κι άλλο. Πόσο άλλο θέλει. Ήθελε κι άλλο. Γιατί φαίνεται. Ήτανε... Θα σου πω κάτι. Πριν μου φαινόσουν λίγο αστεία η αλήθεια. Η πρώτη σου όψη ήταν λίγο αστεία. Όσο περνάει η ώρα, μου αρέσει περισσότερο και δεν το βρίσκω αστείο. Το βρίσκω απλώς ότι δεν ολοκληρώθηκε. Δύο. Ευχαριστώ. Ντένι μου, μπράβο. Και σκέψου το ντεπερλάζ, γιατί νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις παντέτα και αυτό να ξέρεις. Ντεπερλάζ. 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 Δεν θα είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για την καθημερινή. Πρέπει να πάει μόνη. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να τη συνοδεύσω στην καρέκλα της. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Γιατί, παιδιά? Γιατί μια θεάρα σαν εσένα δεν μπορεί να πας μόνη σου. Πρέπει κανονικά να σε συνοδεύσω από εδώ. Τι gentleman. Θα περάσει και από τις τσούχτρες εδώ, οπότε εμείς θα αγκώσει. Ένα τέτοιον άντρα να βρούμε. Μαζί να είμαστε έτοιμοι. Ένα τέτοιον άντρα να βρούμε κι εμείς. Προσέξτε τα μπαλόνια. Έλα, αγάπη. Σε παρακαλώ τώρα. Ντενάρα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, αγάπη. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Συγγνώμη, εμείς θα μη ζηλέψουμε. Στεφ, μην ακούς. Είναι ο άντρας σου απ' έξω, εσένα. Ναι, Στεφ, εκεί είναι. Απλά στο επόμενο, άμα έρθω χωρίς μαλλιά, δεν θα είναι δικαιολογημένο, ξέρετε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Μην ανησυχήσετε. Εγώ πάντα δεν έκανα τίποτα, το βλέπετε. Πώς δεν έκανες, Ντένι μου. Πώς δεν έκανες, Ντένι μου. Πώς δεν έκανες, Ντένι μου. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Δεν έκανα.